Ένα από του πιο δραστήριου πολιτιστικού συλλόγου τη Κεφαλαιονιά είναι ο καλλιτεχνικοχορευτικό σύλλογο Φραγκάτων ο Μέρμιγκα. Η δράση του εξάλλου έχει ξεπεράσει τα ελληνικά σύνορα, αφού από πέρυσι, στο πλαίσιο τη αδελφοποίηση του Δήμου με την περιοχή του Ryan Eckhart Rice, προβάλλει την κεφαλαιονική παράδοση στο εξωτερικό. Τα μέλη του μάλιστα ετοιμάζουν και φέτο βαλίτσε για τη Γερμανία, αφού ανήμερα των εθνικών εκλογών στι 25 Ιανουαρίου θα μετέχουν σε πολιτιστικέ εκδηλώσει που θα λάβουν χώρα στην πόλη του Βάινχάιμ. Αυτό έγινε γνωστό κατά την κοπή τη πρωτοχρονιάτικη πίτα του συλλόγου, που πραγματοποιήθηκε σε έναν ασφιχτικά γεμάτο χώρο, παρουσία και των αρχών του νησιού. Εδώ η εκδήλωση γίνεται κάθε χρόνο τη 6 του μήνα των Φώτων. Είναι η παραδοσιακή κοπή τη πίτα. Είναι καθαρά από τα μέλη του συλλόγου. Κόβουμε την πίτα εδώ, κάνουμε μια ανασκόπηση τη χρονιά που πέρασε και ελπίζουμε σε μια καλύτερη επόμενη. Για την ώρα, δόξα τω Θεώ, πηγαίνουμε κάθε χρόνο και ένα βήμα μπροστά. Καθαρά από εθελοντισμό και μόνο. Όλα εδώ γίνονται από εθελοντισμό. Από πέρυσι ξεκινήσαμε και ταξίδια εκτός Ελλάδος, φτάσαμε Γερμανία. Εξίσου θα πάμε και φέτος μέχρι τη Γερμανία με τη βοήθεια του Δήμου, μέσω της αδελφοποίησης που έγινε πέρυσι με την πόλη του Βάινχάιμ. Σκοπός του συλλόγου είναι να διατηρήσουμε την παράδοση εδώ στον τόπο, το οποίο το καταφέρουμε από το 1978, και συνεχίζουμε προσπαθώντας να τελειώσουμε το κτίριο εδώ το μεγάλο. Είναι μια τεράστια αίθουσα για να μπορέσουμε και το χειμώνα να κάνουμε εκδηλώσεις. Πέραν τις γιορτές που έχουμε το καλοκαίρι, τη γνωστή γιορτή Ρομπόλας και το κεφαλονίτικο κλέτι που κάνουμε. Γιορτή Ρομπόλας με θεσμός πλέον για την Κεφαλονιά, μετά από τόσα χρόνια. Και όσο μπορούμε, κάνουμε τις εκδηλώσεις να είναι ζεστές, παραδοσιακές, να το γλεντάμε. Αυτό πάνω απ' όλα, κοιτάμε να περνάμε καλά, τουλάχιστον εμείς, παρόλη την κρίση. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, πραγματοποιήθηκε και λαχιοφόρος αγορά του συλλόγου, όπου δόθηκαν πλούσια δώρα σε όλους τους νικητές.